Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσω και εγώ για το προσφυγικό και για πιθανές λύσεις του. Είναι σαφές αρχικά ότι πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι που γεννούν τους πρόσφυγες. Είναι το βασικό. Πόλεμοι στους οποίους η Δύση έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης και άρα οφείλει να συμβάλλει και στην αποκλιμάκωσή τους. Εν τω μεταξύ όμως, επήγει να βρεθεί λύση και για το άμεσο ζήτημα των ανθρώπων που ήδη έχουν πληγεί. Προτού όμως μπορούμε να προτείνουμε λύσεις, πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Πολύς λόγος γίνεται για το κατά πόσο το πρόβλημα είναι πρόβλημα της Ελλάδας, της Ευρώπης ή παγκόσμιο. Το ερώτημα είναι από προσανατολιστικό. Το προσφυγικό δεν είναι πρόβλημα για τη χώρα μας, δεν είναι πρόβλημα για την Ευρώπη, είναι πρόβλημα για τους πρόσφυγες. Άρα, η όποια λύση πρέπει να έχει εκείνους και τις δικές τους ανάγκες στο επίκεντρο και όχι εμάς. Το δεύτερο απαραίτητο βήμα είναι η συνειδητοποίηση του προβλήματος και της βαρύτητάς του. Μέχρι στιγμής, όλες οι εμπλεκόμενες χώρες δείχνουν να μην το αντιλαμβάνονται, αφού αναλώνονται σε διάφορες μικροπολιτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό τους ή ακόμα χειρότερα, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κατάσταση για να πιέσουν σε διπλωματικό επίπεδο. Δυστυχώς αυτό ισχύει και για τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να αποφύγουν πολιτικό κόστος, αλλά και για τις αντιπολιτεύσεις, οι οποίες προκειμένου να κερδίσουν πόντους εντός εισαγωγικών απέναντι στην κυβέρνηση, τηρούν μια αντιπαραγωγική στάση. Φυσικά, τελικά αυτοί που επωφελούνται είναι τα διάφορα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, ενώ αυτοί που πληρώνουν τις συνέπειες είναι οι πρόσφυγες. Απόρρια όλων των παραπάνω είναι η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου από όλες τις παραπάνω χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη τροπή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσουμε κατακτήσεις της ανθρωπότητας που πετύχαμε ύστερα από την τραγική εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ ξεχωρίζω τρία προβλήματα. Πρώτον, πρόσφατες αποφάσεις πολλών κρατών να αναγνωρίζουν ως πρόσφυγες μόνο Σύριους και Ιρακινούς είναι σε ευθεία παράβαση του άρθρου 3 της Συνθήκης της Γενέβης, που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της συμβάσεως επί των προσφύγων άνευ διακρίσεως ως προς την φυλή, τη θρησκεία και τη χώρα της καταγωγής τους. Στην ίδια συνθήκη ορίζεται επίσης η έννοια του πρόσφυγα, ως ένα άτομο που λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεπιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας του. Είναι προφανές ότι αυτούς τους όρους μπορεί να τους πληρεί κάποιος από πολλές άλλες χώρες, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Ερυθρέα και άλλες. Δεύτερο, εξάλλου, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΕΕ, πάνω από το 90% των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα είναι πρόσφυγες και μόνο το 10% είναι μετανάστες. Δεύτερον, η αυθαίρετη θέσπιση ανώτα του ορίου προσφύγων που θα δεχτούν στο έδαφος τους διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά τρίτο και σημαντικότερο, το κλείσιμο των συνόρων και η έλλειψη δυνατότητας ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης των προσφύγων. Κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στη χώρα μας, όπου η ύπαρξη του φράχτη στον Εύρο οδηγεί στους πνιγμούς στο Αιγαίο, περίπου 3.500 στη Μεσόγειο το 2015. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά τα παραπάνω γίνεται προφανής ποια είναι η βιώσιμη λύση. Άμεση διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης προς τις χώρες προορισμού. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας αυτό σημαίνει άνοιγμα του φράχτη στον Εύρο, με σημείο ελέγχου εντός της ελληνικής επικράτειας. Αντίστοιχα, πρέπει να ανοίξει ο λεγόμενος και βαλκανικός διάδρομος. Δεύτερον, αξιοποίηση ανοιχτών δομών, όπως παλιά στρατόπεδα, παιδικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία και άλλα, για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων στη χώρα μας. Με κεντρική όμως απόφαση και όχι μόνο με πρωτοβουλίες τοπικών αρχών όπως γίνεται σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ντροπή για μια ανεπτυγμένη χώρα 11 εκατομμυρίων πολιτών σαν την Ελλάδα να δυνατεί να παρέχει τις ελάχιστες ανάγκες διαβίωσης, όπως έχει υποχρέωση, σε 40.000 πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Και τρίτον, ανάληψη του κόστους σύντησης από τα κράτη, ώστε οι ΜΚΟ που βοηθούν σημαντικά αυτή τη στιγμή να μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς που το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει, όπως η νομική βοήθεια κτλ. Κλείνοντας, αντιλαμβάνουμε ότι κάποια από τα παραπάνω είναι δύσκολα πολιτικά ή ακόμα και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και ότι οι κυβερνήσεις διστάζουν να τα εφαρμόσουν. Αν όμως ο στόχος μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων και όχι απλά να κάνουμε επικοινωνιακή διαχείριση, πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε και να πάρουμε γενναίες αποφάσεις όπως οι παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.